Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν από σήμερα το πρωί φοιτητές των ΤΕΙ με την κατάληψη της αντιπεριφέρειας Δράμας. Οι φοιτητές του ΤΕΙ Δράμας διαμαρτύρονται με φόβο τα αιτήματα για παραμονή των τμήματων ΤΕΙ στη Δράμα, ιδιαίτερα από φοιτητές του τμήματος αρχιτεκτονικής τοπίου, κόντρα στο σχέδιο Αθηνά του Υπουργείου Παιδείας. Εντός των επόμενων ημερών θα ξεκινήσει η διαδικασία παραχώρησης τόσο του αεροδρομίου της Καβάλας Μέγας Αλέξανδρος, όσο και των υπολείπων περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας για διάστημα 30 με 35 χρόνια. Το σχέδιο που παρουσιάστηκε στους δημοσιογράφους προβλέπει την προκήρυξη δύο διαγωνισμών με ισάριθμες ομάδες αεροδρομίων. Συγκεκριμένα στην πρώτη ομάδα έχουν ενταχθεί τα αεροδρόμια της Θεσσαλονίκης, της Κέρκυρας, της Ζακύνθου, της Κεφαλονιάς, του Ακτίου, της Καβάλας και των Χανίων, μέσω των οποίων το 2011 διακινήθηκαν συνολικά 9,3 εκατομμύρια επιβάτες. Σε αυτή την ομάδα, εάν το ζητήσουν οι επενδυτές, μπορούν να ενταχθούν ακόμη και τα αεροδρόμια της Αλεξανδρούπολης, του Αράξου και της Καλαμάτας. Η Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας επαναλαμβάνει την πάγια αρνητική θέση της απέναντι στον όποιο σχεδιασμό σχετικά με τη δημιουργία πλωτού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη θαλάσσια περιοχή της Καβάλας. Οποιαδήποτε σκέψη για τέτοια εγκατάσταση κοντά σε κατοικημένη περιοχή βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις στοιχειώδεις προδιαγραφές ασφαλείας που ορίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, οι γενικόλογες αναφορές από τη ΔΕΠΑ για το σημείο εγκατάσταση του σταθμού δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις, καθώς δεν βοηθούν στη διεξαγωγή ενός ουσιαστικού διαλόγου επί συγκεκριμένου σχεδιασμού. Εφόσον μάλιστα υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις μέσα από την αξιοποίηση δεξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου στις υφιστάμενες εγκαταστάσεις πετρελαίου στη Θάσο, είναι σημαντικό να προκριθούν οι λύσεις αυτές με γνώμονα πάντα την αναβάθμιση της περιοχής σε ενεργειακό κόμβο με εμβέλεια στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Τέλος, ο φημολογούμενος σχεδιασμός βρίσκεται σε αντίθεση και με το στρατηγικό σχεδιασμό της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την ανάπτυξη της περιοχής μέσα από την ενίσχυση του ρόλου του τουρισμού που αποτελεί και το συγκριτικό μας πλεονέκτημα στην τοπική ανάπτυξη. Οποιαδήποτε επενδυτική δραστηριότητα είναι καλοδεχούμενη για την περιοχή μας, αρκεί να βρίσκεται σε συμφωνία με τους στρατηγικούς στόχους του πολιτικού σχεδιασμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και των τοπικών κοινωνιών και να σέβεται την ποιότητα ζωής, τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. Παγώνει η κυβέρνηση την επένδυση εξόρυξης χρυσού στη Θράκη μετά την κοινωνική αναταραχή που έχει ξεσπάσει. Με μια ευνηδιαστική ανακοίνωση, η κυβέρνηση Διασύμου και Δίκογλου έκανε λόγο για νέα στοιχεία εμπειρογνωμόνων όσον αφορά την επένδυση του έργου μεταλλευτικές εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις προς παραγωγή χρυσού στο πέραμα του Δήμου Αλεξανδρούπολης της εταιρείας Χρυσορυχία Θράκης ΑΜΒΕ, προτού, όπως τονίζεται, προχωρήσει στην τελική της απόφαση. Στελέχη της κυβέρνησης αποκρούν την άποψη ότι στην κίνησή της αυτή οδηγήθηκε προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση που προκλήθηκε στη Χαλκιδική και υποστηρίζουν ότι στηρίζεται σε νέες μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχει στη διάθεσή του το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.